Την έντονη αντίδραση των οδηγών ταξί έφερε η ανακοίνωση της σταδιακής άρσης των μέτρων, με τον κλάβο τους να μην βλέπει ωστόσο κάποια αλλαγή, αφού συνεχίζεται η εφαρμογή του κανόνα που ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή ο οδηγός και ένας επιβάτης. Οι ιδιοκτήτες ταξί εμφανίζονται οργισμένοι και μέσω μιας καυστικής ανακοίνωσης χαρακτηρίζουν τη διατήρηση του μέτρου κακόγουστο αστείο. Είναι ένα κακόγουστο αστείο. Αυτό ακριβώς όπως διατυπώνουμε και στην χθεσινή μας ανακοίνωση ως Πανελλήνια Ομοσπονδία. Αυτό μόνο ένας φωστήρας. Γράφουμε μέσα στην ανακοίνωση ότι θα μπορούσε να εισηγηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν πιστεύω ότι ο ΕΟΔΗ έκανε τέτοια εισήγηση στο Υπουργείο Μεταφορών για τα ταξί. Ίσως δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει με τα ταξί, είναι σε άλλο πλανήτη. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, σε κάθε ταξί επιτρέπεται μόνο ένας επιβάτης ανακούρσα, με τις γνωστές εξαιρέσεις μεταφοράς γονέα με ανήλικα τέκνα ή συνοδείας ατόμου για ιατρικούς λόγους. Θα σας δώσω μια εικόνα. Έχουμε άρση απαγόρευσης από την Δευτέρα, 4 του μήνα, και μεταχειρίζει το χρόνο ελεύθερα. Σωστά. Θέλετε λοιπόν εσείς με ένα ταξί να μετακινηθείτε, να πάρετε τον άντρα σας, το παιδί σας, να πάτε στον προορισμό. Αυτό που θα διαπιστώσετε από κάτω από το σπίτι σας θα είναι 3 ταξί στη σειρά να πάρουν ξεχωριστά. Πατέρα, μητέρα και παιδί. Θα πληρώσουν τα τριπλά. Γιατί? Δεν ήταν όλη νύχτα στο σπίτι, τι κάνανε? Ήταν σε ξεχωριστά δωμάτια, ο άλλος στην ταράτσα ήταν και ο άλλος στο ισόγειο. Δηλαδή κάποιος εδώ μας δουλεύει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αυτοκινητιστών έχει αποστείλει ήδη στο Υπουργείο την πρότασή της ως προς την ομαλή επανακυκλοφορία των ταξί, προτείνοντας μεταξύ άλλων να αρθεί ο περιορισμός των μεταφερόμενων επιβατών και να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας όπως ειδικά διαχωριστικά οδηγού και επιβατών. Περιμένουμε μέχρι την Κυριακή να έχει αρθεί η απόφαση αυτή. Θα παίρνουμε τις προφυλάξεις μας σε υγειονομικό επίπεδο και ατομικά και συλλογικά ως κλάδος για να νιώθει ασφάλεια και ο επιβάτης και ο ταξιδής. Έρχεται και μια απόφαση με την οποία μας ενημέρωσε σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών μετά από εισήγηση δικιά μας ότι θα μπορούν οι συνάδελφοι να βάλουν διαχωριστικό ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Τα μέτρα που πήρε γρήγορα η κυβέρνηση και προστάτευσε την υγεία μας να πάρει γρήγορα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, γιατί ο ιός της οικονομικής κρίσης έρχεται.